Τώρα, ελάτε να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση. Κώστας Πουλακίδας, Διαμαντή Σαϊτανίδης, Δημήτρης Κουκλουμπέρης και Χρήστος Κιμπιζής εδώ. Διαμαντή, ξεκινώ με σένα. Παρότι ο Πρωθυπουργός σήμερα είπε ότι δεν θέλει να εργαλειοποιήσει προσωπικά ζητήματα, από το πρωί το μόνο που κάνουν γαλάζια στελέχη σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ είναι ακριβώς αυτό. Κοίταξε, υπάρχουν πολλά ζητήματα που γεννάνε πολλές απορίες με την υπόθεση Γεωργούλη και αυτές δεν μπορούν παρά να παρουσιαστούν στον δημόσιο διάλογο, γιατί ο πολίτης λιγότερο από 4-5 εβδομάδες θα πάει στις κάλπες και αυτά νομίζω όλα πρέπει να τα συμπεριλάβει στο σκεπτικό του και να δει δηλαδή ποια κόμματα είναι αυτά τα οποία έχουν μια επιχειρηματολογία που είναι συνεπή και ποια κόμματα αυτοδιαψεύδονται. Παραδείγματα. Ο κύριος Τσίπρας δεν ήξερε για όσα κατηγορεί το κύριος Γεωργούλης, αν και οι φήμες από το 20 έτρεχαν στα στενά και στα σοκάκια των Βρυξελών. Αλλά την ίδια ώρα ο κύριος Μητσοτάκης όφιλε να γνωρίζει ακόμα και την τελευταία ενέργεια της ΕΥΠ. Ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ή ανίκανος ή συμμέτοχος. Ενώ για τον κύριο Τσίπρα απλώς δεν ήξερε ο άνθρωπος. Ο κύριος Τσίπρας δεν κατάφερε να μάθει κάτι από το Ευρωκοινοβούλιο για την υπόθεση Γεωργούλη, διότι υπήρχε και το απόρριτο, το οποίο δεν τον ενοχλούσε και γι' αυτό δεν το κατήγγειλε, από όσο ξέρω. Το απόρριτο όμως της ΕΥΠ, δηλαδή μιας μυστικής υπηρεσίας, το καταγγέλει και ζητάει την άρση του. Και αυτό πρέπει να αξιολογηθεί από τους πολίτες. Ο κύριος Τσίπρας έδιωξε τον κύριο Γεωργούλη από το ΣΥΡΙΖΑ, μόλις ζητήθηκε η άρση ασυλίας και μόλις τα μάθαμε όλοι. Όταν δηλαδή αυτό το πράγμα έγινε γνωστό σε όλη την κοινωνία. Mm-hmm. Και καλά έκανε, νομίζω, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των περισσότερων. Η κυρία Μενδώνη που προσπάθησε να ερευνήσει επί δύο εβδομάδες, δύο χρόνια, τρία σερνόταν η υπόθεση Γεωργούλη και ψαχνόταν να δει ο ΣΥΡΙΖΑ τι έγινε ακριβώς. Και μόλις έγινε γνωστό σε όλους, τότε τον έδιωξε. Το ίδιο έκανε και η κυρία Μενδώνη επί δύο εβδομάδες όμως, όχι επί τρία χρόνια, με την υπόθεση Λιγνάδη. Σημειώνω ότι ο κύριος Λιγνάδης δεν είναι και δεν ανήκει και στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά η κυρία Μενδώνη συγκάλυπτε και έπρεπε να παραιτηθεί. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε ότι στην υπόθεση Λιγνάδη και μετά στον Κολονό είχε ρίξει τρικάκια που έγραφαν τα χόντο μπροστά μου. Πλούσιοι, νέοι, ωραίοι σεξιστές, δεν μας κάνει εντύπωση που είστε βιαστές. Είναι νομίζω η καλύτερη περιγραφή του κυρίου Γεωργούλη από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να συμπληρώσω δύο πραγματάκια. Την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ που αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χυδαίο πρωτοσέλιδο και μόνο μετά το σάλο αναγκάζεται να το αποσύρει και να απολογηθεί. Και βέβαια, μια και είπα Ευρωκοινοβούλιο, να μην ξεχάσω και τον κόλαφο του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο αποφάσισε να χρηματοδοτεί έργα όπως ο Φράχτης, καταψηφίζοντας την τροπολογία Παπαδημούλη, η οποία αν περνούσε θα άφηνε τη χώρα μας ανυπεράσπιστη έναντι των μεθοδεύσεων των Τούρκων στον Εύρο. Εάν όλα αυτά, τα οποία είναι ενδεικτικά και τα έχω σημειώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από όλα αυτά δεν καταλαβαίνει ότι κάτι κάνει λάθος, τότε φοβάμαι δεν πρόκειται να το καταλάβει, Γιώργο μου, πριν το απόγευμα το βράδυ της 21ης Μαΐου. Τότε όμως θα είναι πολύ αργά. Κώστα, τι λες? Ευτυχώς έχουν πέσει μάσκες. Τελείωσε η ιστορία του κυρίου οικονόμου που έλεγε «Μαμό το Πασόκ», έτσι, αλλά δεν θα εργαλειοποιήσουμε. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Ακούσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, εργαλειοποίησε μια χαρά, δεν έχει νόημα να τα ξαναλέμε. Τα μπούμεραν και να τα ξανασκεφτούν, τις λάσπες και τα υπόλοιπα. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να το εργαλειοποιήσει. Δεν έχει κάτι άλλο να περιμένει από αυτή την υπόθεση και προφανώς ο λύκος και ανεγέρασε. Την ξέρουμε την παροιμία. Τώρα, να συγκρίνουμε την υπόθεση Γεωργούλη με την υπόθεση της ΕΥΠ, απλώς να θυμίσουμε μια βομβική διαφορά. Η ΕΥΠ, στην ΕΥΠ, ο πολιτικός προϊστάμενος πρέπει να γνωρίζει τι γίνεται. Γι' αυτό είναι προϊστάμενος. Και είχε όνομα τεπώνυμο. Λεγότανε Κυριάκος Μητσοτάκης. Ονομαστικά, προσωπικά ο ίδιος. Και ήταν αυτό ο οποίο. Συγγνώμη, δεν διέκοψα. Δεν σου απαντάω. Δεν απαντώ σε κανένα. Δεν είμαι σε διαδικασία διαλόγου μαζί σου. Είμαι εγώ. Μιλά μόνο σου. Θα στο χρόνο σου. Τον ήξερα. Όσο μου απαντάς, θα σου απαντάω. Μη διακόπτει. Να ζει με αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς δεν θέλω να με διακόπτουν όταν έρχουν να μιλήσουν και άλλοι μετά. Ωραία, έλα, Κώστα, έλα. Λοιπόν, έλεγα. Ο πολιτικός προϊστάμενος ΣΕΙΠ οφείλει να γνωρίζει. Έχει όνομα τεπώνυμο. Τι γίνεται στην υπηρεσία στην οποία προείσταται. Έχει όνομα τεπώνυμο και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά. Από το ΦΕΚ έχει την αρμοδιότητα αυτή. Και ο πρόεδρος του κόμματος και οι ψευδοβουλευτές του. Έχει ΦΕΚ. Εντάξει, δεν έχει φεκό. Εντάξει, μπράβο. Άρα δεν πρέπει να γνωρίζει. Λογικό, σωστά. Πάμε παρακάτω. Αυτά λέω κι εγώ. Επίσης, προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης για το θέμα της ΕΥΠ έχει τη δυνατότητα να άρει το απόρριτο και να δώσει την εντολή.
Αλλά δεν το κάνει. Και καλώς. Δεν το κάνει γιατί φοβάται. Γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Επίσης, μιλάμε υποβολέα κάποιον. Έχω υποβολέα. Έχω σχολιαστεί τον όσο λέω. Έλα, θέλω να συνεργαστώ με κάποιους φόρους διαλόγου. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν με πειράζει ο διάλογος. Αν ενοχλείται κάποιος από το διάλογο, εγώ δεν με πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζω. Μπορώ να τα ξαναπώ όλα από την αρχή επίσης. Μέχρι να σταματήσουν οι υποβολείς. Συνεχίζω. Η κυρία Μενδώνη, το θέμα Λιγνάδη, το κλωφογύρναγε 5-6 μέρες μέχρι να πάρει την απόφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια. Μέχρι επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έμαθε το 2020. Το 20, να είμαστε ακριβείς στα γεγονότα. Να είμαστε ακριβείς στα γεγονότα. Το έμαθε τον Ιούνιο του 2022. Να το θυμόμαστε. Επίσης, για να είμαστε ακριβείς στα γεγονότα, αυτό που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι πια δεν υπάρχει πολιτική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να χρηματοδοτεί. Καταψηφίστηκε ολόκληρο το ψήφισμα με αυτό το οποίο έγινε σήμερα. Όχι η τροπολογία μόνο του Παπαδημούλη. Στην οποία όμως, η οποία όμως συμπεριλαμβανόταν στο ψήφισμα το οποίο καταψηφίστηκε. Επί της ουσίας τώρα, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουν καταργηθεί όλες οι πολιτικές της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν χρηματοδότηση όλες οι πολιτικές της Ευρώπης. Όχι μόνο στο μεταναστευτικό, όλες οι κοινωνικές πολιτικές. Αλλά πού να τα ξέρετε αυτά. Είναι δύσκολα θέματα. Χρειάζεται διάβασμα αυτά τα θέματα. Ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Πολιτικά. Αυτός ποιος είναι ο απότερος στόχος που μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία από αυτή την υπόθεση. Να υπονομεύσει την πολιτική υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ που λέει προοδευτική διακυβέρνηση. Και την οποία τη λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης με άλλη διατύπωση. Και πιθανότητα και με άλλο περιεχόμενο. Ναι. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα λήξει την Παρασκευή το πρωί. Διότι ο κύριος Τσίπρας θα συναντηθεί με τον κύριο Σόλτς. Και τα ζητήματα θα τεθούν εκεί. Εκεί θα σταλούν τα μηνύματα. Και εκεί η ιστορία απλώς θα τελειώσει. Όλη αυτή η αναδραχή. Θα μείνει μόνο το κακόγουστο στο κουτσομπολιό, στο οποίο όποιος θέλει να επιδίδεται, κάλλιστα μπορεί να επιδίδεται. Δεν θα μείνει εκεί όμως η υπόθεση της Τουρκετζίαν, η οποία αφορά ένα εθνικό θέμα. Για την οποία βλέπουμε δύο υπουργούς να σφάζονται μεταξύ τους. Ο ένας να κάνει διαρροές χθες σε εφημερίδα και ο άλλος σήμερα να κάνει αναρτήσεις ενάντια στον άλλο υπουργό. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βένδιας. Και ο πρωθυπουργός να χάσει. Και να μην αναλαμβάνει και την ευθύνη και κανένας ότι εκεί κάναμε μια γκέλα σε ένα εθνικό ζήτημα. Μάλιστα. Δημήτρη, τι λες, βλέπω ότι το Πασόκ διατηρεί πολύ ψηλά τα ντεσιμπέλ της σύγκρουσης με τον ΣΥΡΙΖΑ πια για το θέμα Γεωργούλη. Ναι, γιατί είναι μια υπόθεση έτσι κι αλλιώς αποκρουστική, η οποία όμως γίνεται και αποτρόπαια ακόμη περισσότερο εξαιτίας μιας προσπάθειας κάποιων, δεν λέω όλων, ή να την εργαλειοποιήσουν ή να την απαξιώσουν ή να την εκμεταλλευτούν εν πάση περιπτώσει πολιτικά. Ενώ θα έπρεπε να συζητάμε μόνο για το ποινικό σκέλος του θέματος και όλοι να σταθούν στο πλευρό του θύματος και να μην υπάρχουν ούτε συμψηφισμοί, ούτε υπενιγμοί, ούτε μισόλογο, ούτε χιδεότητες. Γιατί, διότι το έχω ξαναπεί, το λέω και σήμερα, ότι αυτό στην ουσία που οδηγεί σε ένα νέο βιασμό της προσωπικότητας της γυναίκας, αλλά και σε κάτι ακόμη χειρότερο. Αποθαρρύνει οποιαδήποτε άλλη γυναίκα να καταγγείλει, να βρει το θάρρος να καταγγείλει τον κακοποιητή της. Θα έπρεπε όλοι να σταθούν στο πλευρό αυτής της γυναίκας και να συζητάμε μόνο για την ουσία της υπόθεσης. Η συγκεκριμένη καταγγέλωση, η οποία είναι νέα, θαραλέα, έχει ένα ψυχικό σθένος και μία αξιοζήλευτη τόλμη, θα έλεγα εγώ, διότι δεν κατήγγειλε ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, κατήγγειλε έναν ευρωβουλευτή, έναν διάσημο ηθοποιό. Παρ' όλα αυτά έχουμε από το ξέσπασμα της υπόθεσης και την δημοσιοποίηση της ταυτότητας και της φωτογραφίας της. Υπάρχουν διαψεύσεις, ακόμη όμως δεν έχει απαντηθεί πώς έχει προκύψει αυτή η διαρροή. Υπάρχουν επίσης διάφοροι υπενιγμοί για σκοπιμότητες της βελγικής δικαιοσύνης. Λες και η βελγική δικαιοσύνη θα επηρεάσει την προεκλογική κατάσταση στην Ελλάδα. Ακόμη ακούσαμε και ακούμε ότι την έβαλε κάποιος, την έβαλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να δημιουργήσει πολιτικό ζήτημα στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θεωρίες συνωμοσίας. Έτσι. Και φτάσαμε στην σημερινή χιδεότητα με την αναπαραγωγή ενός εσμού του Μακελιού. Τα λέω όλα αυτά διότι, εντάξει, η επίσημη γραμμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης από χθες και σήμερα θα έλεγε κανείς ότι ήταν αυτή η οποία έπρεπε να είναι. Από το βράδυ της Δευτέρας όμως και ένα ημιεπίσημο δίκτυο και κάποια στελέχη τηρούν μια στάση αλακάρτ μεσοβέζικη που νομίζω ότι
δεν τιμά ούτε τους ίδιους. Θα έπρεπε και αυτοί που το κάνουν, αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα, να παραδειγματιστούν και από πρόσφατες υποθέσεις του παρελθόντος, όπου άλλα κόμματα συλλήβδην κατηγορούσαν τον αντίπαλο ότι είναι όλοι βιαστές και αποδείχθηκε ότι έκαναν ένα τραγικό λάθος, ισοπεδώνοντας την κατάσταση. Χρήστο και Μπεζή, κλείνουμε με σένα. Για το θέμα της γενίκευσης. Πριν από λίγους μήνες κατηγορήθηκε η Εύα Καηλή ότι ουσιαστικά λαδωνόταν από τους καταργενούς. Βγήκε κανείς να πει ότι όλο το Πασόκ κατηγορήθηκε, λαδώθηκε από τους καταργενούς. Βγήκε κανείς να πει, να κατηγορήσει τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί δεν άκουγε τις φήμες όταν η κυρία Καηλή έλεγε ότι το Κατάρ είναι πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα και δεν έψαξε τότε την υπόθεση και έπρεπε να διαγράψει τότε την κυρία Καηλή. Πότε τη διαγράψει την κυρία Καηλή? Μόλις ασκήθηκε η κατηγορία και υπήρξε έτοιμο άριστα ασυλίας. Ναι. Είπαν κάτι άλλο όμως, Χρήστο. Είπαν ότι τότε η ελληνική δικαιοσύνη έπραξε άριστα. Δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για αυτό που πριν ο Διαμαντής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άργησε. Το ΠΑΣΟΚ πότε διέγραψε την κυρία Καηλή? Μάλιστα. Λοιπόν, φράση για να κλείσουμε, πιεζόμαστε. Η κυρία Σπυράκη κατηγορήθηκε ότι ήταν κακή εργοδότρια στην Ευρωβουλή. Υπήρχαν φήμες, η υπόθεση ήταν στον αέρα από το 2020. Κατηγόρησε κανείς τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι κακή εργοδότης, άσχετα αν αποδείχθηκε μετά από δύο μήνες στην υπόθεση. Κατηγόρησε με αφορμή κανείς την κυρία Σπυράκη τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι κακή εργοδότης? Όχι. Πότε διαγράφηκε η κυρία Σπυράκη? Μόλις βγήκε το θέμα στην επικαιρότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για τους τέσσερις. Καλό βράδυ.